Και αν είναι έφερος ο κύριος Καρπογιάννης, εδώ. Ωραία. Να γίνει βράβο στο αλήμα των ιδιωτελών δωρητών για την πραγματοποίηση του τάματος του έθνους. Το πρόγραμμα της σημερινής εκδήλωσής μας είναι μεγάλο και η μερίδα διαρκεί αρκετά. Γι' αυτό το λόγο και επειδή περισσότεροι των ανθρώπων έχουν διάφορες υποχρεώσεις και προβλήματα, για να μην καταπονηθείτε περισσότερο, θα αποφύγουμε φέτος να βραβεύσουμε μεμονωμένους, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, προσωπικότητες ήθους αρετής χαρακτήρας, ευπρέπειας και ποιείας. Θα βραβεύσουμε όμως συνολικώς όλους τους αφανείς, ταπεινούς και ευλαβείς ακάματους εθελοντές μας, τους αγνώστους, στρατιώτες που εργάζονται και προσφέρουν συνεχώς προς όφελος του συνόλου μέσα στην αμαρτωλή κοινωνία. Είναι οι εθελοντές των φορέων μας, οι οποίοι με όλες τις δυνάμεις συμβάλλουν αφιλοκερδώς τα τελευταία 5 χρόνια και για την πραγματοποίηση του τάματος του έθνους. Το κείμενο της βραβεύσεως θα το χαράξουμε σε μια μαρμάρινη επιγραφή, η οποία θα τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο του Ναού Σωτήρος, όταν μας αξιώσει ο Θεός να τον αγείρουμε. Ως επικεφαλίδα θα θέσουμε μέγιστος δωρητής, ο δωρεοδότης Θεός, διότι αυτός από άκρα φιλανθρωπία και αγάπη εγένεται ο άνθρωπος. Υπομείνα στα πάντινα για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Όντως, πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν έστι καταβαίνουν από το Πατρός τον Φώτο. Ο Θεός έδωσε πνεύμα εγκρατείας, υπομονής, επιμονής αυτοθυσίας, ειλικρινούς αγάπης, ταπεινοφροσύνης αυτοθυσίας, για να έχουν οι άνθρωποι ως γνώμονα πηξίδα και φάρο των βημάτων των, της επιγείου ζωής του, την άκρα ταπεινοφροσύνη του Θεανθρώπου. Τι ουτοτρόπως θα εφαρμόζουν την Θεία Ρίση προτροπήν, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσετε της ίχνευσιν αυτού. Οτιδήποτε κοινοφελές και θεάρες των έργων και αν πράττομεν, εις το μάτιο του τον κόσμο οφείλουμε να επαλαμβάνουμε. Μη ημίν, Κύριε, μη ημίν, αλλά η το όνομα σου δόξαν επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Μόνο η ιστορική του μέλλοντος θα δύνατο να παραδειγματίζουν τις επόμενες γενναίες, αναφέροντες ονόματα αγνώστων στρατιωτών. Οι άνθρωποι πρέπει να ενθυμούνται και να εμμούνται το Θεό με υπομονή και να θυσιάζουν εν ζωή τον, με απερίγραπτες στερήσεις σωματικές και ψυχικές αλγιδόνες μόχθεν του βίου του. Για το κοινό καλό και προς δόξαν Θεού, αποφεύγοντας επιδείξεις αναδείξεως φήμης και αυτοπροβολής. Διαφορετικά, με τα θάνατον θα ειδυνάμεθα να είπαμε. Μέγας ευεργέτης ο χάρος. Εάν ο αποθανόν η δύνατο να ζήσει και να απολαμβάνει περαιτέρω, δεν θα εδόριζε το παραμικρό μου. Ήθε ο δίκαιος Θεός να αναδείξει πολλούς αγνώσεις στρατιώτες για την ολοκλήρωση του μεγαλοπίβολου έργου μνημείου δοξολογίας, ευχαριστίας, ευγνωμοσύνης και λατρείας εις τον ελευθεροστή Σωτήρα Χριστό, ώστε να ολοκληρωθεί εγκαίρως αυτό το κολοσσιαίο έργο. Εις αιωνία μνήμη όλων των ανωνύμων, αφανών αλλά αδιαλείπτως επικοδομητικός δρόντων, ταπεινών και ευλαβών ανιδιωτελών δωρητών, για την πραγματοποίηση της υποσχέσεως του γέρου του Μωριά, του αημνήστου Θόδωρου Κολοκοτρώνη και των άλλων ηρών της εθνικής μας παλιγενεσίας, εναλές λέξεση για την εκπλήρωση του τάματος του έθνους, τούτων των δωρητών βιούντων των θείων λόγων. Μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Της ρήμασιν του Αποστόλου Πάδρου Πειθόμενο. Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστη τετήρικα, λοιπόν αποκοιτέμι, ότι της δικαιοσύνη Στέφανος, όν αποδώσει μη ο Κύριος, εν εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής, ου μόνον δε εμεί, αλλά και πάση της αγαπηκώσει την επιφάνεια αυτού. Σωματείο οι φίλοι του τάγματος του έθνους, ίδρυμα προασπίθωσης ηθικών και πνευματικών αξιών. Καλούμε στο βάθρο τον κύριο Παναγιώτη Ρίγα, δάσκαλο από την Καλαμάτα,
ο οποίος μας θύμισε με την παρουσία του σήμερα να έρθει να παραλάβει το βραβείο. Σεβασμιότατη, παντοσιολογιότατη, ευαισθημότατη. Σεβαστό Προεδρείο, φίλε και πολύ αγαπητέ κύριε Λαρωστόπουλε και κυρία Λαρωστοπούλου, κυρίες και κύριοι, φρονώ ότι η σημερινή μέρα είναι ιστορική. Φρονώ με την επίπνοια του Αγίου Πνεύματος ότι τώρα εδώ μέσα επιτύχαμε τον πνευματικό θεμέλιο ήχο του Τάβατος Πρέσβης. Επιτύχαμε τον πνευματικό θεμέλιο ήχο του Τάβατος Πρέσβης. Απομένει τώρα ο ηχός θεμέλιος ήχος. Εμπρός τον όλοι με την χάρη του Αγίου Θεού, με τη χάρη του Κυρίου Χριστού που το περιμένει αυτό, το περιμένει, του το τάξαν οι ελευθερωτές μας, ο Κολοκοτρώνης, ο Μακρυγιάννης, και το περιμένει και είναι για μας χρέος, είναι καθήκον μας. Θα ευχαριστήσουμε τον Χριστό μας και είναι ωραίο πράγμα να ευχαριστούμε τον Χριστό μας με τα έργα μας, με τα παντία έργα μας. Τότε είμαστε πραγματικά παιδιά. Οι πλαραγίσαντες είπαν ωραία πράγματα, τα οποία εγώ σαν γεροντάκι δεν μπορώ να τα πω. Γιατί αφήνω και ξεχνάω. Δεν ξεχνάτε, είμαι 91 ετών. Εγώ ξέρω όμως την παραγγελία μας και το Χριστό μας και την Αγία Κρέα, σας με πάρα πολύ. Ό,τι μου έχουν το αλλογικά μου, δεν τα έχω χάσει, θα έχω χάσει σαν γενναιότερη. Λίγο. Σήμερα λοιπόν εδώ που ήρθαμε ολοπρόθυμα με πολύ αγάπη στο σκοπό μας να αναγείρουμε την εκκλησία μας, την εκκλησία μας. Το τάμα που έχουμε το χτίσαμε άλλη χειρότερη λαϊ από μας. Μόνο είναι αθώνας, μόνο κακοί άνθρωποι και χτίσανε τις εκκλησίες. Εμείς γιατί, τι είναι εκείνο που μας κάνει και δεν το χτίσαμε. Είπε ο κύριος προηγουμένως ότι είναι γνωστή αυτή. Και ήμουν έτοιμο να του πω, κύριε μου, εμείς πώς θα αντιδράσουμε σε αυτούς τους κυρίους. Πρέπει να δούμε έναν τρόπο να αντιδράσουμε. Πρέπει να επιτύχουμε το σκοπό μας, να φτιάχνουμε την εκκλησία μας, το θάμα του έθνου. Εμείς όλοι το περιμένουμε και το θέλουμε. Άντε λοιπόν ο καθένας στο λιθάρι του και όμορφος ο κόσμος που λέει και η κύριε. Θα προβλήσουμε λοιπόν όλοι μας, όπως και όπου και όσο μπορούμε. Ο Σπυρίδων Τρικούπης είπε, η Ελλάς προώρησε να ζήσει και θα ζήσει. Και ο Κολοκόνης είπε, το τάμα του έθνου το όρισε να γίνει και θα γίνει. Θα το πιάσουμε εμείς. Αν η Συρία γινόταν, οι δικές μας θα αποβούν περισσότερες και ισχυρότερες. Όλοι λοιπόν θα βοηθήσουμε καθέναν τον τρόπο του να φτάσουμε στην ημέρα να βάλουμε και τον θεμέλιο ήχο. Τον πνευματικό του επιτύχαμε τώρα εδώ μέσα από στο Θεό. Ας το ξέρουμε λοιπόν το Θεό, διότι πάντα μας αγαπάει ο Θεός, εμείς δεν τον αγαπάμε. Εμείς απομακρυνθήκαμε. Εγώ στην προσευχή μου του λέω, Χριστέ μου, βοήθησε μας να βαδίσουμε στον δρόμο σου, γιατί εξεστρατήσαμε. Συμφωνείτε? Εξεστρατήσαμε. Εκεί είναι το δρόμο του κακού, το δρόμο της ανηθικότητας, το δρόμο της ανεδημότητας, το δρόμο του μίσους και όχι της αγάπης. Με τη βοήθεια λοιπόν του Θεού και με το ρητό της Γραφής που λέει «Ή Θεός με θυμών, ουδείς με θυμών», θα το φτιάξουμε το θάλαμα μας και θα είμαστε οι ευλογημένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.